πράγματι έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα. Να τονίσω κι εγώ απλά από τη μεριά μου κάποια από αυτά τα ζητήματα. Το πρώτο το οποίο δεν θα ανοίξω καν είναι αυτό με το οποίο τέλειωσε ο τελευταίος συνάδελφος. Το νήμα δηλαδή το οποίο αφορά και συνδέει την κοινωνική ασφάλιση, το ασφαλιστικό, με τις εργασιακές σχέσεις, με την αγορά εργασίας, εγώ θα έλεγα με ολόκληρη τη σφαίρα διανομής και με ολόκληρη τη σφαίρα παραγωγής. Με ολόκληρη τη σφαίρα παραγωγής. Αλλά δεν θέλω να το ανοίξω καν. Και βέβαια, στη βάση της προοπτικής του, με βάση το γεγονός πώς ακριβώς εξελίσσονται αυτά τα δυο, η διανομή, πώς εξελίσσεται η σφαίρα της παραγωγής, πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, η θέση της εργασίας, η θέση της μισθωτής εργασίας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Και όλο αυτό, επειδή ακριβώς ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτός είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό είναι και ψευδέστηση ή ψέμα αυτά που λένε, τον καταργήσαμε, τον αλλάξαμε, τον κάναμε, τον ράναμε. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι η σύνδεση του βασικού κομματιού της σύνταξης, δηλαδή της ανταποδοτικής σύνταξης ή της επικουρικής, με τις εισφορές. Αυτό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Η πλήρης απαλλαγή του κράτους. Φεύγω λοιπόν από αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα. Επίσης, αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στο ΣΜΕΔΕ. Προφανώς, επειδή για αυτούς είναι πολύ γνωστό, να ξεκαθαρίσω το εξής. Η Τράπεζα Αττικής, νομίζω ο Δήμος Κουμπούρης ήταν σε εκείνο το συμβούλιο που έγινε προχθές. Η Τράπεζα Αττικής δεν πήγε στο ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή στον ΕΦΚΑ. Το ΤΣΜΕΔΕ είναι το πρώην Ταμείο των Μηχανικών. Δηλαδή στον ΕΦΚΑ, ας πούμε στο κρατικό ταμείο. Πήγε στο ΤΜΕΔΕ. Το ΤΜΕΔΕ είναι δημιούργημα Κατρούγκαλου και αυτού. Είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ρήγμα, αν θέλετε, έτσι, δούριος ύπος κι αυτός, όπως τα επαγγελματικά, στην καρδιά της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο έχει πάρει αρμοδιότητες κυρίως που αφορούν στις εγκυητικές επιστολές στην εγκυοδοσία, κερδοφόρες για το συγκεκριμένο ταμείο. Έχει πάρει αρμοδιότητες από το πρώην ΣΜΕΔΕ και που πήρε βέβαια πήρε ένα μεγάλο κομμάτι των περιουσιακών στοιχείων του κρατικού ταμείου, ας πούμε. Πήρε την ανακεφαλαιοποιημένη από χρήματα των ασφαλισμένων τράπεζα πρόσφατα. Καταψηφίστηκε μόνο από τους συνταξιούχους και από τους εργαζόμενους. Όλοι οι άλλοι συμφώνησαν. Πρόσφατα, της Τράπεζας Αττικής. Και είναι αυτό στο οποίο ο Κατρούγκαλος από το 2016, πριν κακόν ψηφιστεί ο νόμος, στους Δελφούς, παρακινούσε, προέτρεπε τους αυτοαπασχολούμενους να το στηρίξουν και να το χρησιμοποιήσουν μελλοντικά ως όχημα προκειμένου να φτιάξουν το δικό τους επαγγελματικό ταμείο κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Και στη συνέχεια έκανε διορθωτική δήλωση και είπε: Όχι, κυρία, δεν εννοούσα κύρια, είπα μόνο επικουρική. Το τρίτο, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Υπόθηκαν επίσης όλα τα σχετικά με το τι ακριβώς σημαίνει ατομικός κουμπαράς, τι σημαίνει κεφαλαιοποιητικό σύστημα και ούτω καθεξής. Να τονίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα ότι εκτός όλων των άλλων, πέρα από την γενικότερη, αν θέλετε, διαφωνία αρχών και ούτω καθεξής, ισχύει και αυτό που λένε ότι σε αυτό συνίσταται και η μεγάλη κοροϊδία και η μεγάλη απάτη η κυβερνητική. Ξεκίνησε, λέει ο Εβραίος, να πάει στο παζάρι και ήταν μέρα Σάββατο. Ανακάλυψαν τώρα, ή μάλλον τώρα αποφάσισαν να εφαρμόσουν σύστημα αμυγός κεφαλαιοποιητικό και ατομικούς κουμπαράδεξ καταρχήν στο επικουρικό, στη χειρότερη, αν θέλετε, συγκυριακά φάση. Σε μια φάση όπου ακόμη και τα μεγάλα ταμεία, κύριων συντάξεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ολλανδικό, το Δανέζικο που είναι μισόδης, ζητάει αλλαγή του νομικού πλαισίου, επειδή υπάρχουν τα αρνητικά επιτόκια πλέον και οι αποδόσεις πέφτουν, ζητάει αλλαγή του νομικού πλαισίου προκειμένου να κάνει πιο επιθετικές τοποθετήσεις, όπου πιο επιθετικές σημαίνει αγορά προϊόντων χρηματοπιστωτικών πολύ μεγαλύτερου ρίσκου. Μήπως και βγουν οι αποδόσεις και μήπως καταφέρει να μην μειώσει τις συντάξεις. Διαφορετικά, πρώτη του 20 θα μειώσουν τις κύριες συντάξεις. Αυτό σημαίνει και μιλάμε για χώρες όπου τέλος πάντων υπάρχει και μια παράδοση
πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση, υπάρχουν οι δομές, υπάρχουν οι θεσμοί, ανεξάρτητα ποιος συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Και όλο αυτό το πράγμα υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει ενέτη 2020-2021 στην Ελλάδα. Το πρώτο τελευταίο, το ζήτημα της, ένας άλλος θεμελιώδης μύθος και ψέμα, το ζήτημα του μη μισθολογικού κόστους. Αφήνουμε το κομμάτι, σωστά αναπτύχθηκε το κομμάτι το, αν θέλετε, θεωρητικό ή το πολιτικό, του τι είναι και του τι δεν είναι μισθολογικό κόστος. Το μισθολογικό κόστος στη χώρα, το οποίο αναφέρεται ότι είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, και αυτό υπόθηκε. Απλά είπα να τονίσω μερικά πράγματα. Είναι ίσως το υψηλότερο ή ένα από τα υψηλότερα, επειδή προφανώς δεν υπάρχει ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Όπου δεύτερος και τρίτος πυλώνας σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα που παίρνει ο εργαζόμενος σαν μισθό είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει προκειμένου να έχει περίθαλψη αυτός και η οικογένειά του ή προκειμένου να πάρει σύνταξη. Αν υπολογίσετε και αυτό το κονδύλι, αυτό που λένε μισθολογικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο στην Ευρώπη από ότι είναι σε εμάς. Και για να κλείσω, να μην σπαταλώ και τον χρόνο, δυστυχώς κυρίως οι γενιές οι μεταπολεμικές θεωρούν, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, θεωρούν αυτονόητη την ύπαρξη θεσμών όπως η κοινωνική ασφάλιση, στη βάση, ξέρω εγώ, ενός κοινωνικού συμβολαίου, ενός κράτους πρόνοιας, το οποίο αναπτύχθηκε και ίσχυσε μεταπολεμικά, εντελώς έξω από το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτοί οι θεσμοί, υπόθηκε γι' αυτό, στο οποίο αυτοί οι θεσμοί κατακτήθηκαν. Κατακτήθηκαν, αλλά μόνο αν ασκηθούν. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να ασκείται συνεχώς και να ασκηθεί και να ασκείται. Δυνάμει δηλαδή ισχύει σαν θεσμός. Όταν λέω ιστορικό πλαίσιο, δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη αναφορά. Το πώς αναπτύχθηκε, το πώς συνδέεται, για παράδειγμα, με την... αυτό αποφεύγουν να το πούν ακόμη και κάποιοι της λεγόμενης αριστεράς. Το πώς σχετίζεται με την ίδια την ύπαρξη της... με το γεγονός της Οκτωβριανής Επανάστασης. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ιδρύθηκε το 1918, λίγο μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και όλο το υπόλοιπο... όλη η υπόλοιπη διαδικασία, με βάση ουσιαστικά την ύπαρξη, το γεγονός της Οκτωβριανής Επανάστασης και το τι αυτό σήμαινε για το εργατικό κίνημα σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, στήθηκε. Και μετά από κάποιο σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξεστήθηκε. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για θεσμούς του κράτους που λέμε αστικούς, ούτε για κάτι αυτονόητο. Είναι κάτι το οποίο διεκδικήθηκε, κατακτήθηκε, απειλείται και το οποίο μόνο δυνάμει μπορεί, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, να διατηρηθεί. Και κλείνοντας να πω ότι υπάρχει μια για το ζήτημα των εισφορών, όπου πάνε να τα αλλάξουν πάλι το... Εδώ τώρα θα έχουμε πάλι, όχι ότι δεν ήταν στρεβλό το προηγούμενο, αλλά εδώ θα έχουμε πάλι το εξής φαινόμενο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο νεαρός, ξέρω εγώ, μηχανικός ή ο υδραυλικός, ο οποίος παλεύει για να επιβιώσει, να πληρώνει την ίδια εισφορά με το μέτοχο, με το μεγαλομέτοχο μιας ανώνυμης εταιρείας με 80 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο. Αυτό ουσιαστικά θα έχουμε τώρα. Όχι ότι δεν το είχαμε με το Γκαντρούγαλο, γιατί και εκεί υπήρχε πλαφόν. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε μια κλιμάκωση. Εδώ θα τεθεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ψηφισμένη μια στρεβλή διάταξη στο 39-86, αν θυμάμαι καλά, που, με την οποία εκβίαζαν όμως τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη ΓΕΣΕΒΕ, την ΕΣΕΕ, τους εκβίαζαν για ποσοστό επί του τζίρου των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο πρέπει να δούμε, όχι τη συγκεκριμένη διάταξη, πρέπει να δούμε όμως, γιατί πλέον τα πάντα από ένα σημείο και μετά θα εξαρτηθούν από τα έσοδα του ΕΦΚΑ. Πρέπει να δούμε το ζήτημα επιβολής φόρου επί των κερδών για την κοινωνική ασφάλιση. Προφανώς όχι οριζόντιου, έτσι, όχι να εξοντώσει τον κόσμο. Όταν λέω επί των κερδών, καταλαβαίνουμε όλοι σε ποιο επίπεδο κερδών αναφέρομαι. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία, κατά την άποψή μου, πρέπει να ενσωματωθούν, διότι από εδώ και πέρα, κλείνω με αυτό, το ζήτημα των εσόδων του ΕΦΚΑ θα μετατραπεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις σε ένα ακόμη ζήτημα δημαγωγικό, του πότε θα ενισχύσουμε τον ΕΦΚΑ με 500 εκατομμύρια, το πότε με 600, προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους δικαιούχους. Έλα δούμε. Για την Τράπεζα Αττικής, η αλήθεια είναι ότι ψήφισαν κατά οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι της ασφαλείας.
εμφανιστικά τα μία. Αυτό λέω. Η ΓΕΣΕ ψήφισε ναι. Ψήφισε υπέρ και οι επαγγελματίες ψήφισαν υπέρ. Και σε όλα αυτά ψήφισαν υπέρ. Μπορεί να μην το διατύπωσα σωστά, γι' αυτό σας ανέφερα. Είπα ότι μόνο οι δύο δεν ψηφίσαμε. Ευχαριστώ πολύ.